Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο συνομιλούμε, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχη του τομέα δικαιοσύνης στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τώρα και τα θέματα τα οποία είναι επίσης τοπικού ενδιαφέροντος και στην επικαιρότητα. Σιδηροδρομική Εγνατία, κύριε Ξανθόπουλε. Μονοπολεί το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα. Φαίνεται ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη με το ότι πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η περιβαλλοντική μελέτη. Αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση αν είναι σκόπιμο ή μη σκόπιμο να περάσει από τη Δράμα. Επί της ουσίας, χάσαμε το τρένο ή μπορούμε ακόμη να το διεκδικήσουμε κατά την άποψή σας? Είναι σαφές ότι εφόσον διεκδικήσουμε μαζικά, οργανωμένα και αποφασιστικά, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι σαφές αυτό. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος εκ των προτέρων. Αυτό που πρέπει να πούμε στους συμπολίτες είναι καταρχάς ότι δεν πρόκειται για σιδηροδρομική Εγνατία. Πρόκειται πρακτικά για ένα προαστιακό Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει μέχρι και την Ασπροβάλτα, το Σταυρό, 12, αν θυμάμαι καλά, διαδοχικούς σταθμούς. Ουσιαστικά εξυπηρετεί τη μεταφορική δυνατότητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και περί αυτού πρόκειται. Η αντιπρόταση, αυτή με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο συντάχθηκε, που να την ονομάσω έτσι, του επικεφαλής της παράταξης που στηρίξαμε στις περιφερειακές εκλογές, Κώστα Κατσιμίγα, είναι μια πρόταση και πολιτικά ορθή, αλλά και τεχνοκρατικά βιώσιμη. Θέλω να πω στους συμπολίτες μας ότι δεν νοείται ένα τόσο μεγάλο έργο, τόσο σημαντικό έργο, να αφήνει απ' έξω δύο πολύ μεγάλα αστικά κέντρα όπως οι Λυσέρες και η Δράμα. Αυτό μειώνει εξ ορισμού τη βιωσιμότητά του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως διαμορφώνεται η πρόταση, η σιδηροδρομική Εγνατία δεν πηγαίνει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη προς τον Σταυρό και πνώ προς τα παράλια. Ανεβαίνει ένα διάστημα γύρω στα 20 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, προς τον Κυλκής και από εκεί ξανακατεβαίνει προς την Αμφίπολη. Τρίτον, ότι υπάρχει ήδη η χάραξη, η οποία χάραξη αυτή των Σερών Δράμας πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να σηκώσει τρένα υψηλών ταχυτήτων. Η χιλιομετρική διαφορά από την υφιστάμενη χάραξη είναι ελάχιστη. Και αν υπολογίσετε, λάβετε υπόψη ότι θα υπάρχει ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, καταλαβαίνετε πια ότι εκμηδενίζεται και όποια χρονική διαφορά. Τελευταίο και καθοριστικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ο Φήμικος, έχει ένα φυσικό βάθος πολλών μέτρων, τέτοιο που μπορεί να υποδειχθεί αυτά τα καινούργια σκάφη πια που ναυπηγούνται, που είναι τεράστια και έχουν 12-14 μέτρα, θυμάμαι καλά, βύθιση. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το πλεονέκτημα το φυσικό, εάν το διασυνδέσουμε με τη Βαλκανική ενδοχώρα και μέσω Δράμας και Σερών φτάσει στη Βουλγαρία, το λιμάνι της Καβάλας αποκτά στρατηγική κομβική σημασία και για την περιφέρεια αλλά και γενικότερα για τη χώρα. Απλώς με την άλλη χάραξη γίνεται ένας ενδιάμεσο σταθμός που θα οδηγηθεί είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά τα στοιχεία και τεχνοκρατικά και πολιτικά συνηγορούν την νέα χάραξη. Απομένει σε εμάς τους προκτήστως, τους βουλευτές και τους αυτοδιοικητικούς να συνεγείρουμε τον κόσμο, να πείσουμε τον κόσμο, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, έτσι ώστε η φωνή μας να φτάσει στην κεντρική εξουσία και να τους πούμε ότι υπάρχει μια άλλη ρεαλιστική και πιο αποδοτική πρόταση. Αυτή της αλλαγής της όδευσης της Εγνατίας. Πρέπει να πούμε ότι σχεδόν το σύνολο των αυτοδιοικητικών, των ερετών, σχεδόν λέμε, γιατί εκφράζει μια διαφορετική άποψη ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπλούχος, ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται να συνηγορούν με αυτή την πρόταση που να περιλαμβάνει και τη Δράμα και τις Σέρες. Το θέμα είναι ότι θα περίμενε κάποιος ένα πιο αγωνιστικό πλαίσιο, θα έλεγα. Όχι φυσικά μαύρες σημαίες και
περί βραχιόνια μαύρα ότι θρυνούμε, αλλά κάτι παραπάνω από πλευράς αγωνιστικότητας. Εγώ βλέπω τυπικά να γίνεται μια διεκπεραίωση και μόνο, κύριε Βουλευτά, χωρίς τίποτα παραπάνω. Αυτό θα σας πω, θα σας πω. Καταρχάς, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία με την αυτοδιοικητική παράταξη, είχαμε κάνει πέρσι μια εκδήλωση στο Θεατράκι, όπου αναδείξαμε με τον πλέον επίσημο τρόπο την πρότασή μας. Στη συνέχεια, βεβαίως, ήρθε η πανδημία. Και παρά τη ζέστη, είχε και πολύ κόσμο, να το θυμάμαι γιατί ήταν ήμουν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ την παρακολούθησα εκ των υστέρων και γιατί τη μέρα εκείνη ήμουνα στη Βουλή, είχα κοινοβουλευτικό έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι ενήμερος και ήταν και πολύ ουσιαστική και πολύ ενδιαφέρουσα και οι εκτιμήσεις των συμπολιτών μας ήταν και πάρα πολύ θετικές. Από εκεί και μετά, βέβαια, ήρθε το δεύτερο κύμα της πανδημίας που δεν επέτρεπε συγκροτήσεις, μαζικές εκδηλώσεις κτλ. Τώρα το θέμα επανήλθε. Και η πρόθεση δική μας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και εμένα είναι να το αναδείξουμε ως κύριο μέλημα αυτής της περίοδου, ακριβώς γιατί αποτελεί μια πολιτική πρόταση που μπορεί να συνενώσει όλους μας. Δεν είναι μια πρόταση με τοπικιστικά και στενά πολιτικάνικα κριτήρια. Είναι μια πρόταση που βοηθάει και τη νέα χάραξη. Είναι μια πρόταση που βοηθάει και την περιοχή της Δράμας και την περιοχή των Σερών και είναι ουσιαστικά η λύση στο πρόβλημα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι προφανές ότι αμέσως μετά το εργασιακό θα πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και εγώ και στη Βουλή σε επιμέρους παρεμβάσεις μου το έχω αναδείξει ως θέμα πολύ σοβαρής παράληψης της υφιστάμενης μελέτης. Η πρόθεσή μου είναι βεβαίως να το κάνουμε κυρίαρχο, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να το στηρίξουν. Και εδώ θέλω να πω ότι διάβασα την επιστολή του συναδέλφου του κυρίου Μπλούκου. Εκτός το ότι διαφωνώ με το περιεχόμενο, που αυτό είναι λογικό, έχουμε μια πολιτική διαφωνία, διαφωνώ και με το ύφος. Δηλαδή εγκαλεί όλους εμάς για λαϊκισμό ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τα πλεονεκτήματα που θα φέρει νέα χάραξη και μένουμε προσιλωμένοι σε παλαιοκομματικές και τακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Δεν μπορεί ο κύριος Μπλούχος να κουνά το δάκτυο σε μια κοινωνία η οποία αγωνιά, η οποία αισθάνεται ότι είναι αποκλεισμένη. Δεν είναι ψυχολογικό, δεν είναι ψυχαναλυτικό το θέμα, είναι πρακτικό, πραγματικό, διότι οι δύο βασικοί άξονες, ο συνοδρομικός, ο οποίος τίνει να καταργηθεί, και ο υφιστάμενος Δράμα Αμφίπολη, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι άξονας, δείχνουν την κατάσταση της πόλης. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εγκαλεί στους πολίτες γιατί αισθάνονται μειονεκτικά, γιατί νιώθουν αισθήματα εγκατάλειψης. Πρέπει ως πολιτικός να πάρεις τις πρωτοβουλίες, να κάνεις την κριτική σου ή, εν πάση περιπτώσει, αν επιλέγεις ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, να επιχειρηματολογείς υπέρ του σωστού δρόμου και να μην εγκαλείς τους συμπολίτες σου. Θα να ρωτήσω για κάτι. Την πρόταση του επιμελητηρίου, κύριε Βουλευτά, την πρόταση του επιμελητηρίου και του Στέφανου Γεωργιάδη. Νομίζω είναι λάθος. Που λέει ότι μπορεί να γίνει σύνδεση από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Αμφίπολης έως την περιοχή της Ζύχνης, όπου υπήρχε ένα δίκτυο της περίοδου Μεταξά και μέχρι το 1970, αν θυμάμαι καλά, 69, και αυτό το δίκτυο ουσιαστικά να κουμπώσει με την μελούμενη σιδηροδρομική σύνδεση Καβάλας Θεσσαλονίκης. Είναι λάθος. Καταρχάς, αυτή η γραμμή καταργήθηκε ακριβώς γιατί δεν εξυπηρετούσε τίποτα. Δεύτερον, δεν μπορεί να σηκώσει τα νέα φορτία. Ήταν η γραμμή της γραμμής Μεταξά, εξυπηρετούσε συγκεκριμένους στρατιωτικούς σκοπούς και δεν μπορεί να ενταχθεί στην υφιστάμενη χάραξη. Δεύτερον και εξίσου σημαντικό είναι ότι εάν δεν έχει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Δράμας και Σερών, δεν είναι λειτουργική η νέα χάραξη. Δεν προσφέρει κάτι. Είναι μάλλον μία λύση απελπισίας, λύση ανάγκης. Διαφωνώ πλήρως. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πολιτικά επιχειρήματα θα τα αναδείξουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα κάνουμε μια συνολική τοποθέτηση ως ΣΥΡΙΖΑ Δράμας και φαντάζομαι θα αποτελέσουν κάτι κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης. Σαφώς δεν αποτελεί λύση. Εσείς τώρα είπατε και για το άλλο. Γιατί, για να τα βλέπουμε και χρονικά, για τον οδικό άξονα, τον Δράμα Αμφίπολη, ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Εδώ βλέπουμε να αλλάζουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Λογικά μέσα στον Σεπτέμβριο πρέπει να δούμε δημοπρασία, κύριε Βουλευτά. Θα δούμε.
θα δούμε. Εγώ την κριτική μου, εγώ ασκώ μια κριτική, κύριε Φυλακτέ, που προσπαθώ να είναι μετά από μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος, γνώση των παραμέτρων και άρα τεκμηριωμένη. Το ΣΔΙΤ είναι μια επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Είναι σύμφωνη με την ιδεολογική της προσέγγιση και οι πολίτες θα κρίνουν. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Θα γίνει λοιπόν με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εφόσον δεν θα μπουν διόδια, ο ιδιώτης πώς θα εισπράξει, πώς θα απολαύσει την επένδυσή του, πώς θα έχει κέρδη από αυτήν τη συμμετοχή του. Αυτό είναι καθοριστική σημασία να υποθεί στο δημόσιο διάλογο για να ξέρουμε αν όντως υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή είναι ένα πυροτέχνημα. Όσο δεν απαντάτε αυτό το κεφαλαιόδες θέμα, δικαιούμαστε να είμαστε επιφυλακτικοί. Άρα περιμένουμε απάντηση επί του συγκεκριμένου και από εκεί και μετά θα δούμε και θα κάνουμε πάλι κριτική εάν μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνει αυτή η συνεργασία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε είναι να εκταμιευθεί προς όπου τον κρατικό προορισμό και να ξεκινήσει το έργο. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εναμαρτίες, τέτοιες που το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει αρκετές και αυτό ενισχύει την επιβλακτικότητά μου. Πέστε μου τώρα, τι γίνεται με το θέμα των φυλακών επίσης. Μια εκκρεμότητα θα έλεγα, κύριε Βουλευτά, και της δικής σας περίοδου, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πλέον του χρόνου συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την έναρξη των εργασιών. Θα ανοίξουν, βλέπετε. Θα σας πω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει την έλλειψη προγραμματισμού και την τσαπατσουλιά που έχει σχέση με τα δημόσια έργα. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά. Θέλω να πω απλώς ότι την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επισπεύστηκαν οι διαδικασίες. Βγήκε ΦΕΚ, ονοματίστηκε ότι αυτό είναι φυλακή και κυρίως αποσυνδέθηκε η προκήρυξη του πρόσληψη του προσωπικού από την γενική προκήρυξη για το φυλακτικό προσωπικό φυλακών. Έτσι λοιπόν που να είναι ευέλικτο και να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Τρίτον και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι οι φυλακές, οι σύγχρονες φυλακές, εκτός το ότι έχουν όλες τις συνθήκες που προσυδειάζουν στους πολίτες, οι οποίοι έχουν όλα τους τα δικαιώματα πλην αυτού της ελεύθερης διάθεσης, δηλαδή έχει και κελιά για αμαία, έχει κελιά για 2 και 4 ανθρώπους, δεν είναι εκείνη η θάλαμη στο οποίο πακτώνονται οι κρατούμενοι και δένουν 2 όρφα και 3 όρφα κρεβάτια. Η φυλακή λοιπόν αυτή πρέπει να έχει και ένα χώρο ημερήσιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι φυλακισμένοι, οι κρατούμενοι, αφενός με να περνούν παραγωγικά το χρόνο τους και αφετέρου να εξοπλίζονται με κάποια πλεονεκτήματα που θα τους βοηθήσουν μετά από την φυλακή, μετά την αποφυλάκησή τους. Αυτό το κτίριο λοιπόν δεν είχε κατασκευαστεί. Άρα δεν μπορούσε να παραλυθεί η φυλακή διότι έλειπε ένα συστατικό στοιχείο. Πάντως, κύριε Βουλευτά, το ότι σε αυτή τη χώρα φτάσαμε σε σημείο να χάνουμε και ένα κτίριο σε ένα δημόσιο έργο είναι απ' τα άγραφα. Ναι, βεβαίως. Δεν έλειπε, μια πόρτα, έλειπε ένα κτίριο. Και γινόταν φωτογραφίσεις δημάρχων, αντιδημάρχων, αντινομαρχών, αντιπεριφερειαρχών μπροστά σε ένα έργο που έλειπε ένα κτίριο. Είναι απίστευτο. Είναι μια πόρτα. Η επιλογή που στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτή είναι σκουπίδια της κοινωνίας, είναι στο περιθώριο, σιγά τώρα μην κάνω την άφηγη να τελειώνει όπως πόσο μέσα. Τι ήταν η λογική. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ επανατσίστησε το κτίριο, το έκανε τον διαγωνισμό, εγκαταστάθηκε ο προβολάτος, το ολοκλήρωσε και με βάση αυτή την ολοκλήρωση έγιναν τα εγγένεια, έγινε η διαδικασία της παράδοσης από την ΚΤΥΠ, από την κρατική υπηρεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από μερικούς μήνες. Βλέπετε να ανοίγει. Αυτό λοιπόν είναι. Ορίστε. Βλέπετε να ανοίγει μέσα στο 21, στο 22, πότε το. Θα ανοίξει.
Αυτό που θέλω να πω στους συμπολίτες είναι ότι είχα προχθές με αφορμή την επίκαιρη επερώτηση που κάνανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την Παρασκευή. Είδα τον κύριο οικονόμου και του έθεσα εκ νέου το ερώτημα τι γίνεται με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους υπόλοιπους 200, για τους 50 τόσες ειδικές θέσεις, μάλλον θέσεις ειδικής κατηγορίας, έγινε και ολοκληρώθηκε η υποκήρυξη. Δεν μου απάντησε δημόσια ώστε να μπει στα πρακτικά της Βουλής. Επέμενε όμως, τον είδα κατηδίαν μετά τη λήξη. Συμφωνήσαμε να τον επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, είναι στο ΑΣΕΠ. Χρειάζεται μία πίεση προς το ΑΣΕΠ να επισπεύσει τις διαδικασίες. Και αυτό είναι δεδομένο, θα το κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχω και τη συνέργεια του συναδέλφου κ. Μπλούχου, του κυβερνητικού βουλευτή και βεβαίως και τη κυρία Κεφαλίδου. Από όσο γνωρίζω, πάντως έχετε έναν πολύ ενεργό ρόλο και στα της δόξας, κύριε Ξανθόπουλε. Παρεμβάσεις, βοήθεια εκεί, γιατί γίνεται και μια προσπάθεια να πάρει και την άδεια λειτουργίας ουσιαστικά το γήπεδο. Πάνε καλά τα πράγματα εκεί, από όσο καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εγώ είμαι δοξέως. Το ξέρουν όλοι αυτό. Δοξέως ήμουν και πριν, δοξέως θα είμαι και μετά που θα πάψω να είμαι βουλευτής. Ξέρετε, στη ζωή του ανθρώπου όλα μπορεί να αλλάξουν. Ομάδα αίματος και ποδοσφαιρική ομάδα δεν αλλάζει. Αυτό σας το λέω, με τεπιτάσεως. Και ομάδα αίματος σίγουρα. Είναι σίγουρα. Έτσι. Και εδώ και ομάδα δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει θρήσκευα, να αλλάξει οικογένεια, να αλλάξει υπηκότητα, να αλλάξει κόμμα, να αλλάξει ό,τι θέλει. Αυτά τα δύο δεν τα αλλάζει. Λοιπόν, εμείς είμαστε δοξέοι. Εγώ τώρα και όταν δεν ήμουν βουλευτής, βοηθούσα την ομάδα με τον τρόπο που μπορούσα, είτε ανιστείος δικηγόρος, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήμουν αντιπρόεδρος με την διοίκηση του Παπασταφίδα. Τώρα που είμαι βουλευτής, μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω και το κάνω. Σαφώς η βοήθεια που δίνουν οι άνθρωποι που μπορούν, για τον κύριο Αποστολίδη, για τον κύριο Θεοδωρίδη, μιλάω και για δοξέως τι συνεισφέρουν στο μέτρο του δυνατού, είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Τώρα, πιο φορά το συγκεκριμένο που λέτε, είναι ντροπή ένα σωματείο σαν τη δόξα να μην έχει μια άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Είναι μια διαδικασία τυπική, αλλά η οποία πρέπει να γίνει. Βοήθησε και ο προσωπικός αντιπεριφέρειας τις υπηρεσίες του στη διάθεση των μηχανικών της επισπεύδουσας εταιρείας της ΚΑΠ. Υπάρχει διλημέρα, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. 1 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουμε την άδεια στα χέρια μας. Άρα ο καιρός πιέζει, τα έργα προχωρούν. Είδα τον κύριο Δευρύκη σήμερα, ο οποίος μου είπε ότι έχει αύριο μία σύσκεψη με τον κύριο Παπαδόπουλο για το θέμα του στεγάστρου. Άρα και από εκείνο το κομμάτι έχουμε θετικά νέα. Μένει μόνο το ουσιαστικό κομμάτι της ΠΑΕ που είναι το θέμα της διοίκησης και της ομάδας και της συμμετοχής. Αλλά αυτό εκφεύγει από τη σημερινή κουβέντα και δεν είναι και αρμοδιότητα του βουλευτή για να μπορέσω να έχω μια ουσιαστική παρέμβαση και εκεί. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Βουλευτά. Εγώ σας ευχαριστώ και για την κουβέντα και για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στους Δραμηνούς και στις Δραμηνές και στους πολίτες της ευρύτερης περιφέρειας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια, κύριε Ξανθόπουλε. Είχαμε τη χαρά να επικοινωνήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.